Θα καλημερίσω επίσης τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη στο πλαίσιο της εκπομπής, είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, διότι θέλω να μας δώσει λίγο την εικόνα με τους δασικούς χάρτες και την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχές, έτσι ώστε να αυξηθούν και οι επιτροπές, καθώς ο αριθμός των ενστάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι αδιευκρίνιστος. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν λέγεται μέχρι στιγμής ότι οι ενστάσεις είναι 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, τουλάχιστον στην Ανατολική Κρήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το έργο και των επιτροπών. Γιατί αν και υπήρξαν, υποτίθεται, κάποια θετικά βήματα από τα αρμόδια Υπουργεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις δασικές εκτάσεις, εντούτοις τα προβλήματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και επίσης θα καλημερίσω και τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι στο στούντιο του 984, γιατί αμέσως μετά τον κύριο Ταβερναράκη θα μας δώσει εκείνο το κλίμα το οποίο επικρατεί, τουλάχιστον στον παραγωγικό τομέα, γιατί ανοίγει δεν ανοίγει το ΣΔΟΕ, το λέμε τις τελευταίες 10 μέρες, δεν ξέρω πόσες είναι, το ΟΣΔΕ, ναι, πόσες ακριβώς είναι αυτές οι μέρες, και πρέπει να δούμε μετά και τις χθεσινές επαφές στην Αθήνα για να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς γίνεται. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι. Ομολογουμένως είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, το έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές. Έχουμε γίνει αρκετά βήματα, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, όσον αφορά την κύρωση των δασικών χαρτών, το να αλλάξει το διοικητικό καθεστώς, το ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς που είχαμε εδώ στην Κρήτη, το ότι δεν είναι de facto δημόσιες εκτάσεις, οι εκτάσεις οι οποίες είναι δασικές. Όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε φτάσει στο σημείο μιας κύρωσης των δασικών χαρτών περίπου σε 95% σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κυρωμένοι οι χάρτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Λασίθι, σε ένα πολύ λιγότερο ποσοστό εδώ στο Ηράκλειο και αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν και στα Χανιά και στο Ρέθινο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες ενστάσεις αντιρρήσεων, έτσι, προς τις επιτροπές αντιρρήσεων, όσον αφορά σε ολόκληρη την Κρήτη. Το ίδιο πρόβλημα δηλαδή το έχουμε και εμείς στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης, υπάρχει και στο τμήμα στην Δυτική Κρήτη. Το θέμα είναι ότι το Υπουργείο αποφάσισε από τον Οκτώβριο να συσταθούν όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, δύο επιτροπές για το Ηράκλειο και μία επιτροπή για το Λασίθι. Εμάς όταν μας ζητήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, τουλάχιστον τότε ήταν βέβαια και συναποκεντρωμένη, γιατί τώρα το θέμα το χειρίζεται ο επιθεωρητής εφαρμογής δασικής πολιτικής, ο κ. Ιωάννου. Εμείς στείλαμε αυτό το έγγραφο, το οποίο ζητούσαμε επιτακτικά την ανάγκη των επιτροπών σε αντιστοιχεία των μηχανικών που είχαμε στείλει. Είχαμε στείλει λοιπόν 8 μηχανικούς στην Περιφερειακή Ενότητα, 8 μέλη μας, ώστε να φτιάξουν τουλάχιστον 8 επιτροπές για το Ηράκλειο και άλλες τόσες για το Λασίθι. Δυστυχώς με απόφαση του Υπουργείου, και μάλιστα εχθές συστήθηκε η δεύτερη επιτροπή, προχθές συστήθηκε η δεύτερη επιτροπή, έρθει και μάλιστα και η απόφαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο, έτσι έχουμε σήμερα 2 επιτροπές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και μία επιτροπή στο Ηράκλειο και μία επιτροπή στο Λασίθι. Με την εντολή εντός εισαγωγικών να συνεδριάζουν 4 φορές το μήνα και να εξετάζουν 25 υποθέσεις τουλάχιστον τη φορά. Αντιλαμβάνεστε, όταν συζητάμε για χιλιάδες, και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν χιλιάδες, τουλάχιστον στα Χανιά είχε ανακοινωθεί το νούμερο πάνω από 10.000 κάποια στιγμή, αντίστοιχα νούμερα υπάρχουν και στις άλλες περιφερειακές ενότητες, είναι αδύνατον, θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρός και πάρα πολλά, αρκετά χρόνια θα έλεγα, για να εξεταστούν όλες αυτές οι ενστάσεις και εν τέλει να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλους και φυσικά να φύγει και η ομοιρία στην οποία βρίσκονται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κάνει ενστάσεις και αντιρρήσεις, γιατί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε επένδυση θέλουν ή τέλος πάντων δεν μπορεί να υπάρξει η όποια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία πρεσβεύει η ανάρτηση και η κύρωση των... Συνεδρίαση 4 φορές το μήνα, 25 αντιρρήσεις κάθε φορά προς εξέταση. Λέτε ότι είναι χιλιάδες οι αντιρρήσεις σε όλη την Κρήτη. Ναι. Απλά το επαναλαμβάνω για εκείνους οι οποίοι μπορεί να λένε «Μπα, δεν άκουσαμε καλά ή γίνεται λάθος». Λέτε ότι
ότι είναι χιλιάδες οι αντιρρήσεις σε όλη την Κρήτη. Μόνο για τη Δυτική Κρήτη έχει ακουστεί το νούμερο 10.000. Εδώ για την Ανατολική Κρήτη δεν φαίνεται κάποιος με μεγάλη προθυμία να λέει αν είναι 1.000, 1.500, 2.000, 5.000. Είναι αρκετές χιλιάδες πάντως και θα σας πω γιατί. Πόσο είναι? Είναι αρκετές χιλιάδες. Είναι αρκετές χιλιάδες. Χριστόφορε, αν θέλεις κάποια ερώτηση να θέσεις τον κύριο Ταβερναράκη, μπορείς να το κάνεις αφού είσαι στο στούντιο σαφέστατα. Κατά καιρούς, καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Απλά λίγο μισό λεπτό καλημέρα. Ναι, ναι, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης. Ναι, ναι. Σας λέει καλημέρα γιατί θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Καλημέρα σας. Αυτό το οποίο κατά διαστήματα πληροφορούμαστε τέλος πάντων είναι με τους δασικούς χάρτες, νομοθετικά αυτό προωθούνται, κάνουν, δείχνουν, ας πούμε έχουμε λύσει το πρόβλημα, υπάρχει ικανοποίηση, μετά ξανά έχουμε ας πούμε αντιρρήσεις. Γενικότερα είναι πολύ θολό το τοπίο, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ θολό το τοπίο και έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν βγουν συμπεράσματα από την κοινή γνώμη τους αγροτικούς φορείς ή τους ίδιους τους αγρότες ας πούμε ή τους ιδιοκτήτες τέλος πάντων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των εκμεταλλεύσεων γενικότερα στην Ήπεθρο πραγματικά να ενημερώνονται από καθήλυνα αρμοδίους ας πούμε παράγοντες όπως είστε εσείς και πραγματικά δηλαδή έτσι θέλω να το σχολιάσετε λίγο αυτό. Κατά διαστήματα ακούμε, λύνεται το πρόβλημα, βγαίνουν ξέρω εγώ διάφορες ανακοινώσεις ας πούμε. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Καλά, αυτά είναι τα επικοινωνιακά. Ναι, και κυρίως προεκλογικά βέβαια έτσι. Πάντως προσπαθούμε τουλάχιστον όσο πιο αναλυτικά να μπορέσουμε να ενημερώνουμε και την κοινή γνώμη. Και μία εξ αυτών φυσικά είναι και η κυρία Δουλειαράκη. Έχουμε βγει πολλές φορές για αυτό το θέμα, αντίστοιχα και για το χρηματολόγιο. Και για πολλά άλλα θέματα, αλλά ουσιαστικά επειδή είναι ένα ειδικό θέμα αυτό και κάτι το οποίο είναι λίγο απόμακρο από τους πολίτες και μάλιστα έχει και πάρα πολλές έννοιες με εμπράγματα, δικαιώματα κλπ. Και ιδιοκτησιακά καθεστώτα, σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι μετά από πολλές, μα πάρα πολλές συνεδριάσεις και πάρα πολλές συσκέψεις και πάρα πολλά έγγραφα τα οποία ανταλλάξαμε με το Υπουργείο κλπ. Βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο αυτή τη στιγμή της κύρωσης των καθιστικών χαρτών σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την εξέταση των επιτροπών. Είμαστε λοιπόν στο στάδιο τώρα αυτή τη στιγμή εξέταση των αντιρρήσεων το οποίο πρέπει να ευοδοθεί για να μπορέσουμε να έχουμε... Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι οι δασικοί χάρτες έπρεπε να υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ανάποδα το κάναμε, ανάποδα το πήγαμε το πράγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα ευτράπελα τα οποία καταγράφονται σήμερα. Κρατάω αυτές τις πληροφορίες για αρχή, κύριε Ταβερναράκη. Αυτό γιατί... που μπορώ να σας διαβεβαιώσω πάντως είναι ότι χθες είχα μάλιστα και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, που μετέθηκε μέρος του Δικηγορικού Συλλόγου σε αυτές τις επιτροπές. Ούτε αυτοί γνώριζαν πόσες χιλιάδες είναι. Γνωρίζω ότι είναι και αυτοί αρκετές χιλιάδες. Με τον κύριο Λογοθέτη, μάλιστα, συζητήσαμε για το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Θεωρώ πάντως ότι και αυτοί είναι στην ίδια κατεύθυνση, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν περισσότερες επιτροπές για να μπορέσουν να εκτεταστούν αυτές οι αρκετές χιλιάδες εκτάσεων. Και νομίζω ότι γι' αυτό και στείλαμε και στον υπηρεσιακό υπουργό αυτή τη στιγμή, στον αντίστοιχο υπουργό, τον κύριο Παντελή τον Κάπρο, ο οποίος είναι υπηρεσιακός υπουργός ΥΠΕΝ, περιβάλλοντος και ενέργειας. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα.